για να μάθετε ποιοι είναι οι επόμενοι προς αποχώρηση, οι επόμενοι προς αποχώρηση παίκτες. Οι οποίοι αποχωρούν Τετάρτη, έτσι δεν είναι? Ναι. Λογικά. Ναι, την ναι, αποχώρηση ναι, ναι, την έχουμε Τετάρτη πια. Είμαστε τόσο μπροστά. Είμαστε πολύ μπροστά. Φτούς, γενικά. Φτούς, μη σε ματιάξουμε. Φτούς, είμαστε πολύ μπροστά. Είμαστε μπροστά. Λοιπόν, πάμε, κλαιό μου. Λοιπόν, πάμε για να δούμε. Spoiler. Όσοι δεν θέλετε, μην βλέπετε. Ποιοι θα κερδίσουν τον αγώνα Σιλίας? Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, κερδίζει η ομάδα μας, οι μαχητές, γιατί εμείς είμαστε με τους μαχητές, γιατί είμαστε με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Και τι γίνεται τώρα στην πλευρά των διασύμων? Είδαμε χθες ήδη κάποια βλέμματα όταν ο Μπό επέλεξε τη Λάουρα και το Χρανιώτη να φάνε μαζί του. Οι υπόλοιποι να πεινάσουν. Κερδίζουν από την ομάδα των διασύμων τον αγώνα αυτό ο Αγγελόπουλος και ο Χρανιώτη. Ατομική ασυλία. Ατομική ασυλία. Ναι. Που μετά μετράει η ψήφος τους. Και ποιοι είναι προτινόμενοι να φύγουν? Όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, Κοκκινάκης. Την πρώτη φορά έχουμε τέσσερις, έτσι. Ναι. Λάουρα. Μετά είναι ο Μπό. Και βεβαίως η Ευρυδίκη. Πρώτη φορά η Ευρυδίκη. Παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι την Νομίζω πρώτα δεν είχε να μπει η Ευρυδίκη. Η Λάουρα ήταν, ο Μπό ήταν, ο Κοκκινάκης ήταν, η Ευρυδίκη πρώτη φορά. Η Ευρυδίκη πρώτη φορά. Άρα, κερδίζουν ασυλία μαχητές και προτινόμενοι προς αποχώρηση είναι Ευρυδίκη, Μπό, Κοκκινάκης, Λάουρα. Ο αδύναμος κρίκος ποιος είναι τώρα εδώ? Εγώ νομίζω, εσύ τι παιδιά... θα έλεγες? Εγώ, παιδιά, θα έπαιζα με Μπό και Λάουρα. Βέβαια, βελτιώθηκε ο Μπό το τελευταίο διάστημα. Εσύ Μπό. Φοβάμαι ότι ο Μπό θα βγει, παιδιά. Και να εξηγήσουμε... Παιδιά, υπάρχει περίπτωση να βγει η Ευρυδίκη? Όχι. Όχι. Είναι μεγάλη. Κοίταξε, να σου πω. Εγώ σε κοιτάω έτσι, είμαι επηρεασμένη από όσα μου έχει πει. Και εγώ για αυτό, παρασκηνιακά. Γιατί θυμάσαι για την Ειρήνη Παπαδοπούλου πόσο καιρό γινόταν κουβέντα. Ναι. Το θυμάστε, έτσι. Παρασκηνιακά ξέρω τι μου συμβαίνει. Να ρωτήσω κάτι. Θα αφήσουν την Λάουρα μόνο. Γιατί ο Μπό, λοιπόν, για να το αναλύσουμε λίγο, ναι, ο Μπό δεν έδωσε το φαγητό στην Ειρήνη. Επέλεξε να το δώσει στο Χρανιώτη. Στην Ευρυδίκη, συγγνώμη, στο Χρανιώτη. Και στην Λάουρα, η οποία λέει μόνιμα παραπονιέται ότι πεινάει. Η Λάουρα, η οποία έχουμε πει ότι δεν κάνει και πολλά πράγματα, να, μέσα αθλητικά. Άρα λοιπόν, πολλοί αποδίδουν ότι ο Μπό, στα πλαίσια της στρατηγικής, το γεγονός ότι δεν έδωσε το φαγητό στην Ευρυδίκη, έχει να κάνει με μια συμπεριφορά κνευριστική το τελευταίο διάστημα στο παιχνίδι, mm-hmm, που μπορεί να αποκαλυφθεί στα επόμενα επεισόδια ή και στο σημερινό επεισόδιο. Πάντως, από αυτήν εδώ την εκπομπή είπαμε: δύο είναι οι μεγάλες αδυναμίες του Ατζούνι Λιτσελή. Ναι. Ο Γιάννης ο Σπαλιάρας και η Λάουρα. Κρατήστε το δεύτερο για τη Λάουρα, γιατί εγώ θεωρώ ότι σχεδόν απίθανο η Λάουρα να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά... Χθες, έστω και στο λίγο που το είδα, γιατί το είδα ελάχιστα χθες, πολύ αποσπασματικά, έχω να σας πω, που δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, τα περισσότερα πλάνα ήτανε της Λαουρίτας, τα περισσότερα. Δηλαδή γινόντουσαν, έβλεπα, με το γύριζα και έβλεπα γόνα, και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τα πλάνα ήταν κοντινά της Η οποία Λάουρας. Έκανε μόνο μαλλί. Μόνο μαλλί. Το πετούσε από εδώ, το πετούσε από εκεί. Η στιγμή που της νίκης, το μόνο πλάνο που είχε κοντινό το ήταν μαλλί. Της Λάουρας με το μαλλί. Ήταν συνέχεια αυτό. Έτσι. Επίσης, μετά στο παιχνίδι που κάναν τις ερωτήσεις, καθότανε ο Κοκκινάκης με τη Λάουρα μόνη τους επάνω. Κάποια στιγμή κάπου πήγε ο Κοκκινάκης, σηκώθηκε και γυρίζει Λάουρα πολύ έτσι διαχειτικά και του λέει αγαπάκι μου, γιατί αγαπάκι μου, του λέει του Κοκκινάκη, ναι. Και το μαλλί. Στη συνέχεια το μαλλί, στη συνέχεια πάλι πήγε κάθισε δίπλα του, έπεσε πάνω του, τον είχε αγκαλιά. Άρα το μαλλί πήγε από εκεί. Και να σας πω και κάτι, παιδιά, ήταν μια κίνηση πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ναι. Τώρα θα μου πεις, φτιάχνεις ιστορίες. Νομίζω ότι εκείνοι θέλουν να φτιάχνουν ιστορίες, δηλαδή η παραγωγή επιθυμεί να φτιάχνουμε όλοι εμείς ιστορίες. Ήταν ένα χαρακτηριστικό πλάνο τη στιγμή του αγώνα των ερωτήσεων, όπου γυρίζει η Λάουρα, πέφτει επάνω στον Κοκκινάκη. Κάνει αυτό. Ναι, ρίχνει μαλλί. Έτσι, μπράβο, να το δείχνουμε. Τον πιάνει στο στήθος μπροστά και εκείνος της κρατάει το χέρι. Ήταν πολύ αυθόρμητο και πάρα πολύ τρυφερό. Κάνε τώρα εκείνο το ωραίο που το κάνεις. Αυτό, να το. Πώς μου αρέσει να το κάνει αυτό, παιδιά.